Στην ουρά στήθηκαν δεκάδες πολίτες για ένα τεστ COVID για την προστασία των ηλικιωμένων στο εορταστικό τραπέζι. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετώπισαν όμως ήταν πως τα διπλά τεστ για κορονοϊό και γρήπης εξαντλήθηκαν, ενώ και τα COVID τεστ είναι ένα βήμα πριν εξαφανιστούν. Είχαμε αυξημένες ουρές στα φαρμακεία λόγω του εκρηκτικού μείγματος ενός κοκτέιλ που έχουμε COVID, γρήπης και ιώσεων. Πολλοί κόσμος ερχόταν για να πάρει τα COVID τεστ, να κάνει τεστ γρήπης, ώστε να πάει στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι και να είναι ασφαλής κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες. Το θετικό της υπόθεσης είναι πως πολλοί ήταν οι συνειδητοποιημένοι πολίτες. Το αρνητικό είναι πως το επόμενο διάστημα δεν θα υπάρχουν τεστ ούτε για δείγμα. Σίγουρα υπάρχει ένα timing κακό όσον αφορά την προμήθεια. Οι περισσότερες εταιρείες είναι κλειστές σήμερα λόγω απογραφής. Άρα καταλαβαίνετε ότι ό,τι απόθεμα είχαν οι φαρμακαποθήκες και τα φαρμακεία τα διαθέσαμε στον κόσμο. Βασικά όμως ο κόσμος πρέπει τουλάχιστον να έρχεται και να μην ζητάει μεγάλες ποσότητες. Ραγδαία είναι η έξαρση κορονοϊού αλλά και γρήπης με τους ειδικούς να ανησυχούν και να προειδοποιούν. Βασικά αυτό που μας απασχολεί πάρα πολύ είναι η αυξητική τάση η οποία διαπιστώνεται από εβδομάδα σε εβδομάδα και φαίνεται να απογειωθεί ή να δώσει ουσιαστικά ένα μεγάλο κύμα προς τα μέσα ή τέλη Γενάρη. Ο ΕΟΔΗ παρακαλεί θερμά τους πολίτες για την εφαρμογή των προληπτικών μέτρων, έτσι ώστε να αποφύγουμε σοβαρές περιπτώσεις νόσησης και να έχουμε απώλειες συνανθρώπων μας, ειδικά από την στιγμή που έχουμε πλέον στην διάθεσή μας αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης, όπως τα εμβόλια και την αποτελεσματική θεραπεία, όπως η αντιϊκή θεραπεία κατά του COVID. Είναι κρίμα να χάνονται ανθρώπινες ζωές. Καταλήγει η ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Αυτό και η Επιτροπή του Υπουργείου των Εμπεριγνωμόνων συνεδρίασε και δίνει πλέον οδηγίες για αναμνηστική δόση του εμβολίου η κατά του κορονοϊού αλλά και της γρήπης. Οι αυξημένες συναναστροφές λόγω των εορτών ή μη τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας συνέβαλαν στη μεγάλη διασπορά του ιού.